Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 3 Ιανουαρίου και αμέσως τώρα ξεκινάει η κεντρική σας ενημέρωση από την τηλεόραση του Λεπάντο. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Αίσθηση προκαλεί το ρεπορτάζ του Λεπάντο. Δεν εμβολιάζονται κατά της γρήπης ούτε γιατροί και νοσηλευτές. Βίντεο ντοκουμέντο. Έτσι έγινε η ληστεία σε μίνι μάρκετ της Πατρών Κλάους. Άνοιξε ξανά ο Χιτάτης Τριανταφυλιά στην Ηλία. Αυξημένες οι τιμές στα ακίνητα στο Μεσολόγγι. Αυξήθηκαν και τα πολιτήρια. Απειλές και εκβιασμοί εμπλεκομένων στη νύχτα σε καφετέρια της Πάτρας μπροστά στα έντρομα μάτια πελατών. Αίσθηση προκαλούν κυρίες και κύριοι τα αποτελέσματα από το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Λεπάντο, βάσει των οποίων ένας στους τέσσερις μόνο που εργάζονται σε τομείς της υγείας έχει εμβολιαστεί κατά της γρήπης, τουλάχιστον έως αυτή την ώρα. Χαμηλή παραμένει η εμβολιαστική κάλυψη των επαγγελματιών υγείας, είτε απασχολούνται στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας, είτε είναι στον ιδιωτικό τομέα. Τόσο οι υγειονομικές υπηρεσίες με τις διοικήσεις των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας, όσο και ο Ιατρικός Σύλλογος της Πάτρας έχουν εκδώσει σχετικές οδηγίες και πιέζουν για τον απαραίτητο εμβολιασμό, αλλά μέχρι στιγμής στην περιοχή μας είναι εμβολιασμένο μόνο το 25% των εργαζομένων στους τομείς της υγείας. Και οι γιατροί και το υγειονομικό προσωπικό έχουν δοθεί οδηγίες από το Σεπτέμβριο από το Ιατρικό Σύλλογο σε όλους τους γιατρούς της περιοχής μας. Ανάλογη διαδικασία έχει κινηθεί μέσα από το νοσοκομείο και την υγειονομική περιφέρεια ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι γιατροί αλλά και το υγειονομικό προσωπικό να εμβολιαστεί. Και φυσικά συνιστάται και σε ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο και σε συνθήκες συνωστισμού επίσης να σκεφτούν σοβαρά να εμβολιαστούν. Είναι προαιρετικός εμβολιασμός, σαφώς υπάρχουν όμως οδηγίες μέσα από το νοσοκομείο, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, κάποιες επιτροπές που αναλαμβάνουν όλη αυτό την οργάνωση του εμβολιασμού. Είναι σχετικά χαμηλά τα ποσοστά εμβολιασμού στη χώρα μας, στο υγειονομικό προσωπικό και στους γιατρούς σε σχέση με άλλες χώρες. Εμείς ευελπιστούμε να σύν το χρόνο με το χρόνο να αυξήσουμε αυτή το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης στους υγειονομικούς αλλά και στο πληθυσμό με υψηλό κίνδυνο για γρήπη. Δυστυχώς μεγάλο ποσοστό είναι μη εμβολιασμένο και από τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αν υπάκουε στις οδηγίες δεν θα κινδύνευε όπως κάθε χρόνο που θρηνούμε άτομα από την γρήπη. Πάρα πολλοί άνθρωποι απλά δεν έχουν πιστεί για την αξία των εμβολίων. Δυστυχώς κάθε χρόνο θρηνούμε θύματα από αυτό το γεγονός. Η πλειοψηφία των ατόμων που καταλήγουν στις μονάδες συντατικής θεραπείας και τελικά καταλήγουν δεν έχουν εμβολιαστεί και ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Άρα λοιπόν η σύσταση είναι να αυξήσουμε την ευαισθησία μας και να εμβολιαστούμε. Δεν υπάρχουν θεωρητικοί κίνδυνοι. Οι παρενέργειες είναι πάρα πολύ μικρές, είναι ελάχιστες και είναι άνευ σημασία σε σχέση με το όφελος των εμβολίων και θα πρέπει να συμμορφωθούμε, να κάνουμε το καλύτερο για τους ασθενείς αλλά και για τον εαυτό μας, γιατί η προστασία είναι και ατομική αλλά και συλλογική όταν εμβολιαζόμαστε και προστατεύουμε ατομικά την υγεία μας αλλά χτίζουμε ένα τείχο προστασίας στη μετάδοση του ιού στους υπόλοιπους πολίτες. Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται έλλειψη στα εμβόλια κατά της γρήπης, που σημαίνει ότι στο παραπέντε κάποιοι σπέβδουν να εμβολιαστούν, καθώς απαιτούνται περίπου 15 ημέρες για να δράσει το εμβόλιο και να προστατεύσει τον κάθε οργανισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος η χώρα μας έκανε εισαγωγή 2.900.000 δόσεις αντιγρυπικού εμβολίου, οι οποίες έχουν ήδη χορηγηθεί, σε αντίθεση με πέρυσι που είχαν διατεθεί 2.250.000 δόσεις. Η δόση είναι μία. Αυτή τη στιγμή διαπιστώνεται ότι υπάρχει έλλειψη εμβολίων στην αγορά, δυστυχώς. Προλαβαίνουν όμως οι άνθρωποι που ενδιαφέρουν να κάνουν εμβόλιο να κάνουν, διότι κανονικά απαιτούνται 2 εβδομάδες για να γίνει η ενασωπήση του οργανισμού. Επομένως, το κύμα που αναμένεται να κορυφωθεί τέλη Γενάρη με Μάρτη, πρέπει να μας βρει προστατευμένους. Από τα στατιστικά στοιχεία των προηγούμενων ετών προκύπτει ότι από τους υγειονομικούς είχαν εμβολιαστεί 2015-2016 το 11% των εργαζομένων στα νοσοκομεία και το 24% των εργαζομένων στα κέντρα υγείας. Στα τέλη του 2017 εμβολιάστηκαν 18% οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και 35% οι εργαζόμενοι στα κέντρα υγείας. 2017-2018
Εμβολιάστηκαν 25% οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και 40% οι εργαζόμενοι των κέντρων υγείας. Να τονίσουμε ότι απαιτείται εμβολιασμός και για τα άτομα που είναι σε συνεχή επαφή με κόσμο ή εργάζονται σε χώρους με πολλά άλλα άτομα. Δημήτρη Αβραμίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Είναι τα στοιχεία τουλάχιστον αποθαρρυντικά. Συνομιλούσα σήμερα με γιατρούς και μου έλεγαν ο παιδίατρος θα προσπαθήσει να πείσει το μικρό το παιδί να εμβολιαστεί. Πώς να πείσεις τον γιατρό, τον εργαζόμενο στο νοσοκομείο, τον νοσηλευτή, τον τραυματιοφορέα. Κάποιοι λένε ότι αφού δεν το πάθαμε τώρα, να το πάθουμε ποτέ. Γιατί να το πάθουμε φέτος, για παράδειγμα. Αντέξαμε στα μικρόβια. Δεν είναι έτσι όμως. Είναι, Αλέξανδρε, ο ορισμός του δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτης. Οι γιατροί που συμβολεύουν όλους εμάς τους υπόλοιπους να κάνουμε το αντιγρυπτικό εμβόλιο αποφεύγουν να το κάνουν οι ίδιοι, αμελούν, αποφεύγουν, να διαφορούν, δεν έχει σημασία. Το ίδιο ισχύει και για το νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν είναι η πρώτη ούτε η τελευταία περίπτωση που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έτσι, γιατροί που καπνίζουν, ενώ ταυτόχρονα συμβουλεύουν εμάς τους υπόλοιπους να το κόψουμε. Δεν είναι και περίεργο, εδώ που τα λέμε είναι φυσιολογικό. Παρατήρησα όμως στο ρεπορτάζ ότι το ποσοστό των εμβολιαζόμενων γιατρών και νοσηλευτών βαίνει αυξανόμενο. Φαντάζομαι κάτι αντίστοιχο θα συμβαίνει και στον πληθυσμό. Εντάξει, προκαλεί μια εντύπωση, δημιουργεί μια αίσθηση, αλλά δεν είναι δά και το τέλος του κόσμου. Σου θυμίζω και τον υπουργό, τον αναπληρωτή υπουργό υγείας που κάπνιζε. Ναι, καλά, εντάξει. Έτσι. Αυτός δεν ήταν το πρόβλημα ότι κάπνιζε, όπως όλοι πάρα πολλοί γιατροί ίσως καπνίζουν. Το ζήτημα είναι ότι το έκανε κατά τρόπο προκλητικό ακόμα και εκεί που δεν καπνίζει κανείς. Τώρα, σε έξαρση έως και τα τέλη του Μάρτη είναι η γρήπη στη χώρα και στη Δυτική Ελλάδα. Προσοχή συστήνουν οι γιατροί και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προφύλαξης. Έναρξη του επιδημικού κύματος εποχικής γρίπης αναμένει ο υγειονομικός κόσμος τις επόμενες ημέρες. Μέχρι στιγμής τα περιστατικά ήταν μειωμένα σε αριθμό. Η πτώση όμως θερμοκρασίας αναμένεται ότι θα αυξήσει από τα μέσα Ιανουαρίου τα κρούσματα. Περισσότεροι από 300.000 Έλληνες νοσούν από γρίπη κάθε χρόνο, ενώ πολλαπλάσιος αριθμός αρρωσταίνει από κάποιον ιό που προκαλεί κοινό κρυολόγημα, αποκαλούμενο και ίωση. Από την αρχή της περίοδου επιτήρησης γρίπης για το φετινό χειμώνα, δηλαδή από τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, έχουν υπάρξει συνολικά 6 σοβαρά κρούσματα γρίπης, εκ των οποίων το ένα θανατηφόρο. Και τα 6 σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ βρίσκονταν σε κλινική ομάδα υψηλού κινδύνου, για την οποία συνιστάται εμβολιασμός. Σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, κατά το διάστημα 22-29 Δεκεμβρίου καταγράφηκαν 2 σοβαρά περιστατικά με γρίπη που χρειάστηκαν νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Κατά την ίδια εβδομάδα ελέγχθηκαν για ιούς γρίπης 42 κλινικά δείγματα. Όλα από νοσοκομεία. Τα 4, δηλαδή ποσοστό 9,5%, ήταν θετικά για ιούς γρίπης τύπου Α. Τα 2 στελέχη τύπου Α που αποτυπώθηκαν ανήκαν στον ισότυπο Α. Τα στοιχεία είναι καλά μέχρι στιγμής. Δηλαδή ουσιαστικά δεν έχουν προκύψει πάρα πολλά κρούσματα θανάτων από γρίπη. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα, γιατί αναμένεται να αυξηθεί και να κορυφωθεί το κύμα αυτό από εδώ και εμπρός, συνήθως δηλαδή από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο. Τα συμπτώματα της γρίπης συνήθως ξεκινούν ευνίδια και περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, πόνους των μειών και των αρθρώσεων, πονοκέφαλο, έντονη κόπωση, καταρροή, πονόλαιμο, βήχα, συνήθως ξηρό. Τα παιδιά μπορεί να παρουσιάζουν και συμπτώματα από το γαστρεντερητικό, όπως ναυτία, εμετούς, διάρρεια. Αρχίζουν 1 με 4 ημέρες μετά την προσβολή από τον ιό και διαρκούν για 2 με 7 ημέρες. Παρά τα αυτά, ο βήχας μπορεί να επιμένει για αρκετό χρονικό διάστημα. Οι γιατροί υποστηρίζουν ότι οι ενήλικες μπορούν να μεταδώσουν την νόσο 1 ημέρα πριν αρρωστήσουν, έως 5 με 7 ημέρες από τη στιγμή που θα εκδηλώσουν τα συμπτώματα. Τα παιδιά μπορεί να μεταδίδουν για περισσότερο από 1 εβδομάδα. Συναγερμό για τους ενήλικες πρέπει να σημάνουν τα εξής συμπτώματα: υψηλός και παρατεταμένος πυρετός, δύσπνοια, πόνος ή αίσθημα πίεσης στο στήθος, λιποθυμικά επεισόδια, σύγχυση, πολύ ή παρατηνόμενη έμετη. Νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής, επεισόδιο βγαλμένο από αστυνομική ταινία έλαβε χώρα σε καφετέρια της Πάτρας, στην οδό Ευβοίας στα Ζαρουχλέικα. 3 άτομα κατέβηκαν από αυτοκίνητο, ένας εκ των οποίων κρατούσε όπλο στα χέρια. Μπήκε μέσα στο κατάστημα, έβγαλε έξω 2 νεαρούς και τους απείλησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγηθεί επεισόδιο σε νυχτερινό κέντρο πριν από λίγες ημέρες, με πρωταγωνιστές τους 2 απειλούμενους και τους δράστες, οι οποίοι σχετίζονται με τη νύχτα. Έως αυτή την ώρα συνεχίζονται οι αναζητήσεις από την αστυνομία για την σύλληψή τους. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, με το βίντεο το οποίο είναι σοκαριστικό.
και προκαλεί αίσθηση, όπως το κατέγραψαν οι κάμερες κλειστού κυκλώματος στο μίνι μάρκετ της Πατρών Κλάους, που χθες ο υπάλληλος είδε το χάρο με τα μάτια του. Υπό την απειλή μαχαιριού, άνδρας προέταξε το όπλο και του άρπαξε χρήματα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Είδατε το δράστη, το κουκουλοφόρο, να μπαίνει μέσα και να απειλεί τον υπάλληλο του μίνι μάρκετ στην οδό Πατρών Κλάους. Άρπαξε 1.000 ευρώ σύμφωνα με την ιδιοκτήτριά του. Θα καλησπέρισω αμέσως την συνάδελφο Κωνσταντίνα Παλαιολόγου. Κωνσταντίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλεξανδρέ. Καθώς έχουμε εξαφάνιση από την οδό Φαβιέρου, μία στα τετράχρονη, τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγα λεπτά, αναζητείτε, τι ακριβώς συνέβη? Τα μόνα στοιχεία που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής, Αλέξανδρε, που γνωρίζουμε για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε και τους τηλεθεατές μας, είναι ότι μία 44χρονη γυναίκα σήμερα το απόγευμα έφυγε από το σπίτι, στο οποίο ήταν στην οδό Φαβιέρου, φορώντας μόνο τις μπιζάμες της, ενώ οι οικοί της, όπως ενημέρωσαν την αστυνομία, καθώς όπως όλοι καταλαβαίνουμε ανησυχούν για την εξέλιξη, είπαν ότι δεν φορούσε ούτε καν τα παπούτσια της. Δεν ξέρουμε τι έχει προηγηθεί, αν υπήρξε κάποιο επεισόδιο, κάτι που τη γυναίκα μπορεί να την έφερε εκτός αυτού. Η μοναδική ενημέρωση είναι ότι από εκείνη τη στιγμή οι αστυνομικοί ουσιαστικά ψάχνουν ολόκληρη την πόλη προκειμένου να εντοπίσουν την 44χρονη, ενώ έρευνες διεξάγουν και τα μέλη της οικογένειάς της. Είναι και στις δύο πλευρές έκδηλη ανησυχία. Το μόνο που έχει γίνει γνωστό είναι ότι οι αστυνομικοί έχουν και επαφές με τα μέλη της οικογένειας, προσπαθούν να διερευνήσουν την υπόθεση, να δουν τι ακριβώς συνέβη ή αν η γυναίκα αντιμετώπιζε κάποια άλλα ψυχολογικά προβλήματα ή κάτι που την απασχολούσε έντονα το τελευταίο διάστημα και το οποίο δεν ήθελε να αποδεχθεί. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουμε κάτι νεότερο από την πορεία των ερευνών. Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσω. Στις 6:30-7 παρά. Να σε ευχαριστήσω πολύ για οτιδήποτε νεότερο. Παρακαλώ, μας ενημερώνεις. Η Πάτρα θα έχει τον δικό της ποδηλατόδρομο. Από την Πλάζ έως και τον Νότιο Πάρκο, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, έχει προκηρυχθεί το έργο. Η Πάτρα ετοιμάζεται να αποκτήσει ένα μεγάλο ποδηλατόδρομο μήκους περίπου 5 χιλιόμετρων και μάλιστα δίπλα στην θάλασσα. Ο παραλιακός ποδηλατόδρομος θα ξεκινά από την οδό Κανελοπούλου, δίπλα στην Πλάση της Αγιάς, και μέσω των παραλιακών οδών Ηρώων Πολυτεχνείου, Όθωνος Αμαλίας και Ακτής Δημαίων θα καταλήγει στο Νότιο Πάρκο. Μέχρι το καλοκαίρι, εφόσον δεν υπάρχουν ενστάσεις, εργολάβους κλπ., θα έχουμε τα αποτελέσματα. Ή, εν πάση περιπτώσει, εντός του 2020. Επίσης, έχει προβλεφθεί να είναι διπλής κυκλοφορίας. Θα έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, αφού θα διαθέτει κράσπεδο ώστε να διαχωρίζεται από το δρόμο, καθώς και απαραίτητη σήμανση, ενώ δεν θα διακόπτεται από κάθετη κυκλοφορία. Έχει δημοπρατηθεί το έργο. Είναι προϋπολογισμού 500.000 ευρώ και θα ενώσει την παραλιακή Πάτρα από την Κανελοπούλου μέχρι και το Γλαύκο, γιατί υπάρχουν συνεχεία, το αντικείμενο είναι από την Κανελοπούλου μέχρι την Παπαφλέσσα και μετά υπάρχει ήδη ποδηλατόδρομος να πάμε μέχρι το Γλαύκο. Επειδή είναι ασφαλής ποδηλατόδρομος, θα μπορέσουμε να κάνουν πάρα πολλές χιλιάδες κόσμος χρήση. Και από εκεί και πέρα να κάνει και ο καθένας τη βόλτα του. Η λειτουργία του δικτύου των ποδηλατόδρομων θα αποτελέσει ένα ισχυρό κίνητρο για την αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου σε συνδυασμό πάντα και με τα κοινόχρηστα ποδήλατα. Και αυτό διότι οι ποδηλατόδρομοι δεν θα εξυπηρετούνται μόνο για λόγους αναψυχής, αλλά θα μπορούν να εξυπηρετούν και καθημερινές μετακινήσεις δημοτών, με δεδομένο ότι θα καλύπτουν ένα σημαντικό τμήμα της πόλης και ταυτόχρονα θα το συνδέουν με περιοχές εκτός κέντρου. Είναι ένα έργο το οποίο εμείς το αντιλαμβανόμαστε όχι μόνο για χρήστες ποδηλάτου για βόλτα, αλλά και σαν μέσο μεταφοράς. Το σημαντικό για το ποδήλατο είναι να αποτελέσει στο μέλλον μέσο μεταφοράς, τουλάχιστον για το επίπεδο μέρος της πόλης που είναι πολύ εκτεταμένο. Είναι ένας ποδηλατόδρομος όμορφος, θα ανακουφίσει
και κυκλοφοριακά την Πάτρα. Η ποδηλατική διαδρομή που θα καλύπτει μεγάλο μέρος της παραλιακής ζώνης της Πάτρας θα συνδέει ταυτόχρονα δύο μεγάλους χώρους αναψυχής, την Πλάς της Αγιάς με τον Νότιο Πάρκο. Το συγκεκριμένο έργο δημοπρατήθηκε και ήδη υπάρχει ανάδοχος, ενώ το κόστος φτάνει περίπου τα 300 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον θα κινηθούν οι διαδικασίες γρήγορα, Δημήτρη, και θα έχουμε ποδηλατόδρομο. Νομίζω ότι δεν είναι 300 εκατομμύρια. Όχι, δεν είναι 300 εκατομμύρια. Ευρώ, όχι. Είναι ενταγμένο σε ένα σύνολο έργων, ναι, τα οποία κοστίζουν 300 εκατομμύρια ευρώ, ναι, όλα μαζί ακριβώς. Από την Πλάζ έως τον Νότιο Πάρκο, να γίνουμε κι εμείς μια σύγχρονη πόλη, η οποία θα δέχεται τα ποδήλατά της όπως και άλλες. Καμία αντίρρηση, Αλέξανδρε μου, να γίνει. Καμία απολύτως αντίρρηση και μακάρι να γίνει και θα έπρεπε να έχει γίνει. Να το ευχαριστηθούν και οι ποδηλάτες, οι οποίοι είναι καθόλου συμπαθείς και αγαπητοί, μερικοί εξ αυτών είναι και φίλοι. Από εκεί και πέρα όμως, επίτρεψέ μου να πω και τον πόνο μου, παρακολουθώντας γενικά την κατάσταση στην πόλη, η προσθήκη του συγκεκριμένου ποδηλατόδρομου μου θυμίζει λιγάκι το ψωμί τυρί δεν είχαμε, ραπανάκια για την όρεξη. Έτσι, σε μια πόλη όπου το διπλοπαρκάρισμα δίνει και παίρνει, όπου οι υποδομές είναι ασθενείς ασθενέστατες, τρέχουμε να προλάβουμε και λίγο τη μόδα. Να αποκτήσουμε κι εμείς έναν ποδηλατόδρομο. Ναι, να γίνει, καμία αντίρρηση, κανείς λογικός άνθρωπος δεν έχει αντίρρηση, αλλά πραγματικά ίσως η έμφαση θα έπρεπε να έχει δοθεί και σε άλλα ζητήματα που είναι πολύ περισσότερο αιχμηρά. Και μου δίνεις την πάσα να πω ότι σήμερα, αν κάποιος έκανε βόλτα στο κέντρο της Πάτρας, θα έβλεπε ότι στις κεντρικές οδικές αρτηρίες πλην της Κορίνθου, που είναι μεγαλύτερη, μία λωρίδα κυκλοφορίας ουσιαστικά είναι παντού διπλοπαρκαρισμένα. Απουσία Δήμου και Αστυνομίας. Παντού. Ή σχεδόν παντού. Τώρα, απογοητευτικά είναι τα στοιχεία από την κίνηση στην αγορά της Πάτρας κατά την περίοδο των εορτών. Σύμφωνα με τους εμπόρους, η πτώση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ξεπερνά το 20%. Δύσκολη φαντάζει η συνέχεια του 2020 που μόλις ξεκίνησε για πολλούς εμπόρους της Πάτρας, καθώς μέσα στην εορταστική περίοδο με την οποία έκλεισε ο προηγούμενος χρόνος, είδαν τις ελπίδες τους για ανάκαμψη να γκρεμίζονται και να καταγράφουν περαιτέρω πτώση, ίσως και μεγαλύτερη του 20% από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αρνητικά. Δυστυχώς αρνητικά. Ναι. Η κίνηση ήταν υποτονική. Υπολογίζουμε με αυτά που ακούμε από συναδέλφους θα είναι τουλάχιστον από 15 έως 20%. Αυτό έχει να προσθεθεί στην ήδη χαμηλά αγοραστική δύναμη που υπάρχει στον Έλληνα και πόσο μάλλον εδώ στην Πάτρα. Οι αρχικές ευείονες εκτιμήσεις δεν επαληθεύθηκαν γιατί το καταναλωτικό κοινό δεν διαθέτει χρήματα. Οπότε περιορίστηκε στις απολύτως απαραίτητες αγορές, καθώς οι υπόλοιπες οικονομικές υποχρεώσεις του δεν άφησαν περιθώρια επιπλέον αγορών. Όταν δεν υπάρχουν χρήματα, πώς να κινηθείς? Εμείς από αυτό περιμένουμε, από την κατανάλωση κάποιων ανθρώπων. Μακάρι να ξεκινήσουν τα μεγάλα έργα που όλοι λένε για την Πελοπόννησο και αυτό νομίζω ότι θα φέρει κάποια κίνηση, η οποία θα διαχυθεί μετά σε όλη την κοινωνία. Η εικόνα δεν είναι δραματική μόνο στην Πάτρα, αλλά το κλίμα είναι αρνητικό και στην υπόλοιπη χώρα, ακόμα και στην πρωτεύουσα. Είναι και πανελλαδικό. Μιλήσαμε και με τη Ζάκυνθο και με την Αθήνα και είναι όλοι πτωτικά. Οπότε αυτό θα δούμε. Αναλύοντας όσα στοιχεία συγκεντρώνει ο Εμπορικός Σύλλογος της Πάτρας, διαπιστώνει ότι πολλά από τα μέλη του βρίσκονται στη δύσκολη θέση να αποφασίσουν αν μπορούν να επιβιώσουν ή αν θα πρέπει να βάλουν λουκέτο μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ενδεχομένως, εκεί που είχαμε πάει να σταθεροποιηθούμε και είχαν καλλιεργηθεί και κάποιες αισιόδοξες, είχαμε πάρει αισιόδοξα μηνύματα, ξαφνικά βλέπουμε ότι πάγωσαν τα πάντα και μάλιστα αντιστράφηκαν και πήγαμε ανάποδα δηλαδή. Πήγαμε στο μείον αντί για το συν. Τώρα θα δούμε. Αυτό είναι και υποκειμενικά, ξέρετε. Ο καθένας θα κρίνει αν τον συμφέρει τελικά αυτή η επένδυση που κάνει και η δουλειά που κάνει, αν μπορεί να το αποδώσει ένα σεβαστό μεροκάματο. Δεν μιλάμε για κάτι παραπάνω. Το σίγουρο είναι πως στον Εμπορικό Σύλλογο της Πάτρας υπάρχει απογοήτευση για τα σχεδόν άδεια ταμεία και διερευνώνται τρόποι αλλαγής του αρνητικού κλίματος που θερίζει την μικρομεσαία επιχείρηση. Στον πύργο θα περάσουμε τώρα. Θα καλησπερίσω τη συνάδελφο Άννα Αγγελίδο από την πρώτη της Ηλίας. Άννα, καλησπέρα. Καθώς είχαμε θετικές εξελίξεις σχετικά με τον Χιτά στην Τριανταφυλιά, ανοίγει ξανά, καθώς η εταιρεία πήρε αυτό που ήθελε. Ανοίγει ξανά μετά τις διαβεβαιώσεις, Αλέξανδρε, ότι θα πληρωθεί και μάλιστα στο ακέραιο από τον φορέα διαχείρισης απορριμμάτων του νομού Ηλίας, δηλαδή από τον Φώτισσα, ο οποίος μέσα στο επόμενο διάστημα καλείται να καταρτήσει τον προϋπολογισμό του, να εισπράξει από τους Δήμους της Ηλίας τα χρήματα που απαιτούνται και να τα καταβάλει στο ακέραιο
στον εργολάβο και στην εταιρεία που διαχειρίζεται το κύτταρο στην περιοχή της 30.000. Οπότε έχει ξεκινήσει ήδη η μεταφορά των απορριμμάτων. Ξεκίνησε σταδιακά σήμερα το μεσημέρι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι οι δρόμοι των είναι καθαροί αυτή την ώρα. Σε αρκετά σημεία, κυρίως της πρωτεύουσας του νομού, υπάρχουν ακόμα απορρίμματα. Θεωρούμε ωστόσο ότι η κατάσταση θα εξομαλυνθεί μέσα στις επόμενες ημέρες και σίγουρα πρέπει να δούμε και λίγο την στάση της συγκεκριμένης εταιρείας απέναντι στη διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς ο νομός Ηλίας πολλές φορές έχει βρεθεί σε αδιέξοδο και περιμένουμε εξουσία στην οριστική λύση που είναι το εργοστάσιο στην περιοχή της 30.000, που όπως έχουμε ξαναπεί θα δημιουργηθεί μέσω ΣΔΙΤ, προκειμένου ολόκληρος ο νομός, αλλά και όμορες περιοχές από τη στιγμή που δεν έχουν λύσεις, να μπορούν να βοηθηθούν στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων τους. Άννα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα δούμε τον σχεδιασμό και τις σκέψεις του Υπουργείου Υγείας και της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας για την πρωτοβάθμια υγεία στην Πάτρα. Με 24ωρη λειτουργία του ΙΚΑ στον Άγιο Αλέξιο, ενδυνάμωση των άλλων δύο σε Άνω Πόλη και Ζαρουγλέικα, όπως και των τοπικών μονάδων υγείας και της καρδιοθωρακοχειρουργικής κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Η άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, βάσει και των οδηγιών του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, αποτελεί στόχο του διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Γιάννη Καρβέλη, ο οποίος ανέφερε ότι υπάρχει βούληση για 24ωρη λειτουργία του Κέντρου Υγείας του Αγίου Αλεξίου στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Το όραμά μου για τη νέα χρονιά είναι να μπορέσει να λειτουργήσει το Κέντρο Υγείας Αγίου Αλεξίου σε 24ωρη βάρδια και να τεθούν σε εφημεριακό καθεστώς οι λοιπές τρεις μονάδες της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Πρόκειται για μονάδες οι οποίες διαθέτουν ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και προσωπικό και μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στους κατοίκους του αστικού συγκροτήματος της Πάτρας, δήλωσε ο κ. Καρβέλης. Στοίχημα σαφώς για το Υπουργείο και την 6η Υγειονομική Περιφέρεια είναι και οι τοπικές μονάδες υγείας, οι οποίες έχουν πολλές αδυναμίες σύμφωνα με τον κύριο Καρβέλη, αλλά και η ενδυνάμωση των άλλων δύο κέντρων υγείας σε Άνω Πόλη και Ζαρουχλέικα. Στις προτεραιότητες είναι και η λειτουργία της καρδιοθωρακοχειρουργικής κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Για το λόγο αυτό υπάρχει σε εξέλιξη σχεδιασμός που προβλέπει την ανάπτυξη μιας κλινικής με 26 κλίνες. Οι 16 από αυτές, σύμφωνα με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, θα είναι για την καρδιοθωρακοχειρουργική, οι 5 για την θωρακοχειρουργική και οι άλλες 5 για την αγκιοχειρουργική. Λοιπόν, Δημήτρη, αυτά είναι και τα νεότερα. Είναι σκέψεις, είναι σχεδιασμός του Υπουργείου Υγείας στην εργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, βεβαίως. Θα έλεγα, Αλέξανδρε, ότι είναι περισσότερο ευχές. Ναι. Και λιγότερο σχεδιασμοί. Πράγματι, όλα αυτά που περιγράφτηκαν στο ρεπορτάζ θα ήταν ευχής έργων να συμβούν. Ο Άγιος Αλέξης έτσι, τα κέντρα υγείας αλλιώς και ούτω καθεξής. Ωστόσο, παρότι πάντα υπάρχουν περιθώρια για οργανωτικές βελτιώσεις, ξέρουμε ότι το πρόβλημα κατά βάση δεν είναι οργανωτικό. Είναι οικονομικό, εννοώ επενδύσεις, προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών και όχι μόνο, και επίσης είναι και θέμα πολιτικής βούλησης. Κατά πόσο δηλαδή είσαι διατεθειμένος να πάρεις αποφάσεις. Χρειάζεται άραγε το νοσοκομείο στα Καλάβρητα. Χρειάζεται άραγε νοσοκομείο στην Αμαλιάδα και ούτω καθεξής. Όταν δεν θέλουμε να αγγίξουμε τίποτα από τα κακοσκήμενα και ταυτόχρονα δεν έχουμε τη δυνατότητα να αυξήσουμε τις δαπάνες, αντιλαμβάνεσαι ότι όλα τα υπόλοιπα είναι βεβαίως ευχολόγια, συμπαθητικά, συμπαθέστατα, αλλά ευχολόγια. Πώς σκέφτεται η 6η Υγειονομική Περιφέρεια, 24ωρη λειτουργία του ΙΚΑ, γιατί θα πηγαίνουν τα περιστατικά ναι, εκεί. Ωραία. Με ποιο προσωπικό. Ναι, θα αποσυμφορήσω τα νοσοκομεία. Αν χρειαστεί να πάει κάποιο περιστατικό στο Ρίο, στον Άγιο Ανδρέα, θα μεταφερθεί με Αλέξανδρε, το ΙΚΑ. Στον... θα αυξήσει προσωπικό, θα αυξήσει και εξοπλισμό. Δεν είναι διαφορετικά. Αλέξανδρε, με τρόπο δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και επικαλούμε συζήτηση που είχα πρόσφατα, κατά τύχη βέβαια, με καθηγητή χειρουργικού τομέα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, παραπονούνταν ότι μετά τις 4 το απόγευμα δεν λειτουργεί ο μαγνητικός τομογράφος. Έτσι, δεν έχουμε λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Γι' αυτό λέω ότι, οκ, okay, μακάρι να γίνουν όλα όσα έχει κατά νου ο κ. Καρβέλης. Και οι τόμοι θα πρέπει να δυναμωθούν, εκεί δεν υπήρχε ενδιαφέρον στους γιατρούς. Και η ΜΕΘ στο Ρίο, σαφώς. Ωραία, 150 πράγματα μπορούμε να πούμε, αλλά δεν γίνονται διευκόλυνση. Για να δούμε τι έχει να μας πει και ο κ. Κικίλιας, ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος
εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της τοπικής Νέας Δημοκρατίας, θα έρθει στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στις 13 Ιανουαρίου. Αναμένεται να μιλήσει ίσως και για αυτά τα ζητήματα. Η οποία θα έχει και κινηματογράφο. Και κινηματογράφο, ναι, ακριβώς. Δεν το λέω για πλάκα. Θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και αύριο στην ΟΔΗ, στη συνεδρίαση της ΟΔΗ. Και αύριο. Ωραία. Και εκείνη. Χθες μιλήσαμε αναλυτικά για τη διακυβερνητική συμφωνία Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ για τον αγωγό φυσικού αερίου East Med, που αναμένεται ότι θα συμβάλλει στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο και θα συνεισφέρει στην ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής. Θα περάσει και από τον Πατραϊκό κόλπο και θα έχει ενδιάμεσους σταθμούς στη Λακόπετρα στην Αχαΐα και στο Γαλατά στην Αιτωλοκαρνανία. Ο αγωγός, ο οποίος σχεδιάζεται να λειτουργεί συμπληρωματικά με άλλα έργα της ευρύτερης περιοχής, αποτελεί προοπτική για την επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία ενός ενεργειακού διαδρόμου που θα συνδέει τις νέες πηγές φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου και τις αγορές της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένη και της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Μένοντας στο θέμα, θα καλησπερίσουμε δις αμέσως τον καθηγητή γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και πρόεδρο τμήματος, τον κύριο Ζελίδη. Καλησπέρα, κύριε Ζελίδη. Καλησπέρα. Να δούμε, είναι καταρχήν να πούμε ότι είναι μία προσυμφωνία. Στα λόγια, υπεγράφει μία διάθεση ότι θα δημιουργήσουμε τον αγωγό. Μένει να το δούμε και στην πράξη. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δημιουργούνται προοπτικές τοπικά για τον Πατραϊκό, για την Αχαΐα, για τη Δυτική Ελλάδα. Και ποιες, αν είναι. Ξέρετε, αυτό το χάρτη που δείχνατε πριν από λίγο για την δίωδο του αγωγού, τον έχω δει επανασχεδιασμένο τρεις φορές. Τη μία να περνάει νότια της Κρήτης και όλο το θαλάσσιο μέτωπο μέχρι να φτάσει στην Κέρκυρα. Το δεύτερο είναι αυτό που δείξατε εσείς και πρόσφατα είδα και έναν άλλον να ανεβαίνει από την Αττική. Θεωρώ λοιπόν ότι αν θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα περάσει από την Πάτρα και αυτό που είπατε από Λακόπετρα, καλά είναι η τοπική κοινωνία και οι τοπικές αρχές να μεριμνήσουν γι' αυτό, να πιέσουν για να γίνει αυτό. Νομίζω το σωστό είναι αυτό, δηλαδή και το κόστος είναι μικρότερο και ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα θα δώσει και πιθανή σύνδεση των κοιτασμάτων που θα βρεθούν σε όλο το Ιόνιο. Αυτό είναι που με ανησυχεί, δηλαδή ξεκινάει ένας σχεδιασμός μόνο για να αξιοποιήσουμε τα κοιτάσματα της Λεβαντίνης, δηλαδή της περιοχής Κύπρου-Ισραήλ. Καμία αναφορά στα πιθανά κοιτάσματα της Ελλάδος, κανένα σχεδιασμός. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι πρώτο στο μέλημα είναι να δούμε αυτόν τον σχεδιασμό έτσι ώστε να είναι εφικτή η σύνδεση αυτού του αγωγού με τα πιθανά κοιτάσματα που θα βρεθούν στην Ελλάδα. Πέραν, κύριε καθηγητά, της πολιτικής βούλησης που εξέφρασαν οι τρεις αρχηγοί των Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, θεωρείτε ότι είναι ρεαλιστικό το έργο αυτό, έχει πιθανότητες υλοποίησης? Αυτό το έργο είχε προαναγγελθεί ακόμα και πριν την ανακάλυψη των τεράστιων κοιτασμάτων στην Αίγυπτο αλλά και στο Ισραήλ. Όταν βρέθηκε η Αφροδίτη πριν 9 χρόνια, η Νόμπλ είχε κυκλοφορήσει ένα παρόμοιο χάρτη στην Αμερική ψάχνοντας για επενδυτές. Τότε η Ελλάδα αγνοούσε την ύπαρξη αυτού του σχεδιασμού. Είναι εφικτός. Είναι εφικτός για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί υπάρχουν πολλά κοιτάσματα και πρέπει να βρούμε τρόπο να τα διαθέσουμε. Αν σκεφτείτε ότι έχει εντοπισμένα, πιστοποιημένα 4-3 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου η Αίγυπτος, περίπου 1,13 το Ισραήλ και λίγο λιγότερο από 1-3 η Κύπρος, και αν προσθέσουμε και αυτά που ευελπιστούμε να βρούμε στην Ελλάδα, θεωρώ ότι είναι η πιο παραγωγική λεκάνη. Άρα λοιπόν ο αγωγός είναι ουσιώδης και εφικτός να πραγματοποιηθεί. Μάλιστα. Όσο και να θέλουμε να πάμε στη λογική της υγροποίησης, αυτό δηλαδή που σκέφτεται η Αίγυπτος για την υγροποίηση, ο σχεδιασμός είναι για περίπου 600 δις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου τα επόμενα 30 χρόνια, δηλαδή ας πούμε ένα λεβιάθαν. Τίποτα, ασήμαντο. Δεν αξιοποιεί σχεδόν τίποτα από αυτό που έχει η Αίγυπτος. Συνεπώς ο αγωγός είναι επιτακτικός. Τώρα να δούμε όμως το σχεδιασμό του αγωγού σαν μέγεθος. Ο αγωγός θα γίνει. Δεν είναι τόσο δύσκολα κατασκευαστικά. Είναι ένα μεγάλο έργο, αλλά δεν θα είναι σε πολύ μεγάλα βάθη, γιατί θα περάσει στην κορυφή του Μεσογειακού Βουνού. Γι' αυτό σας λέω ότι ο σχεδιασμός σε μένα μου φαίνεται λίγο προβληματικός για Αττική. Είναι πιο εύκολο να έρθει πάνω στην κορυφή του Μεσογειακού Βουνού, να κόψει κάπου στην Κρήτη και να περάσει στην Πελοπόννησο. Είναι προβληματικός ο σχεδιασμός, γιατί αυτή τη στιγμή υπογράψαμε μια συμφωνία για έναν αγωγό που θα μεταφέρει περίπου 10 δις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου το χρόνο.
Αν τα βάλουμε σε βάθος 15ετίας... Διάβασα όπου... και δεν ξέρω αν είναι βάσιμο, πείτε μου εσείς που είστε πιο ειδικός, ότι με την ποσότητα αυτή τίθεται ένα αμφιβόλο η αποδοτικότητα του έργου. Δεν νομίζω ότι θα μείνει εκεί και ο ΤΑΠ έτσι ξεκίνησε. Ο ΤΑΠ ξεκίνησε για 9 δις. Με τις ανάγκες που υπάρχουν μετά την ακύρωση του του αγωγού που ήταν να φέρει από τη Ρωσία, δηλαδή περίπου 60 δις το χρόνο, απαιτείται άμεση λύση του προβλήματος. Αυτό σημαίνει ότι ο ΤΑΠ θα φτάσει περίπου τα 25, δεν ξέρω αν έχει τόσες δυνατότητες. 25 δισεκατομμύρια λέγαμε. Το χρόνο, πάντα, ναι. Από τα 9, αν και εγώ ήξερα ότι οι δυνατότητες του είναι περίπου το μέγιστο να φτάσει στα 20, λένε ότι θα φτάσει στα 25. Μην ξεχνάτε ότι ο North Stream ήταν ένας και έγιναν δύο. Άρα μπορεί να σχεδιαστεί και δεύτερος αγωγός και για τον ΤΑΠ. Και γι' αυτό λέω ότι καλά είναι να δούμε τον Mideast με άλλη προοπτική. Όταν έχεις 6 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα και εσύ θες να πάρεις 200 δις σε βάθος 30 ετών, δηλαδή μία Αφροδίτη, αναρωτιέσαι γιατί τέτοιο έργο. Ως προς το οικονομικό σκέλος. Προφανώς και υπάρχουν γεωστρατηγικοί λόγοι. Προφανώς και ένας τέτοιος αγωγός με τη σύμφωνη γνώμη τριών χωρών, Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδος, δείχνει ότι περνάει μέσα από τα οικόπεδά μου. Άρα έχω σύνορα με την Κύπρο. Αγνοείται η ύπαρξη της Τουρκίας και καλά κάνουν. Άρα εμέσως πλην σαφώς ορίζεται ΑΟΣ με την Κύπρο. Μόνο γι' αυτόν τον λόγο το βλέπω σε θετική βάση. Όλα τα άλλα πραγματικά με προβληματίζουν. Το ότι δεν αναφέρονται τα κοιτάσματα της Ελλάδος, το ότι είναι μικρή η διατομή του αγωγού και οι δυνατότητες που μπορεί να μεταφέρει. Μάλιστα. Και ούτω καθεξής. Πάντως, εάν ισχύσει, εάν υλοποιηθεί όλο αυτό, θα πρέπει να σταματήσουμε να μιλούμε και για τον άλογο που ζητούσαμε να έρθει από την Κόρινθο στην Πάτρα κτλ. Και για τις δεξαμενές που πρέπει να μπουν έτσι κι αλλιώς και θα έρχονται με βιτία και όλα τα συναφή. Δηλαδή, μπορεί να γίνει η Πάτρα εδώ ή η Αχαΐνα τρόπον την άδεια μετακομιστικό κέντρο. Δηλαδή, να έρχεται από τη Λακόπετρα, για παράδειγμα, στην Πάτρα. Κοιτάξτε, η αγωγή είναι το μεγάλο ζήτημα όλων των εταιριών. Ακόμα δηλαδή και να γίνει ο αγωγός Πάτρα-Αθήνα, δεν είναι απαραίτητο να κουβαλάει αέριο από την Αθήνα στην Πάτρα, μπορεί να κουβαλάει αέριο από την Πάτρα στην Αθήνα. Η αγωγή είναι χρήσιμη. Πάντα οι εταιρείες όταν σχεδιάζουν την εκμετάλλευση ενός κοιτάσματος βλέπουν τι έχουν δίπλα τους. Και πώς θα το μεταφέρουν. Αν μπορούν να το αξιοποιήσουν. Μην ξεχνάτε ότι το ΖΟΡ έχει βρεθεί εδώ και κάποια χρόνια, 1-3, και ακόμα δεν έχει βρεθεί λύση της αξιοποίησης. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε καθηγητά, για την σημερινή σας παρουσία. Πρωτού περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να δούμε τη δήλωση σήμερα και ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης σχετικά με τον αγωγό αυτό. Είναι ξεκάθαρα μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Μιλάμε βέβαια για μια εξέλιξη η οποία βρίσκεται ακόμα σε στάδιο έτσι προσυμφωνίας, να το πω έτσι. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ένα τεράστιο project, το οποίο συνηγορεί και αυτό με τη σειρά του σε αυτό που έχουμε πει ότι χρειάζεται η περιφερειά μας. Τι είναι αυτό που χρειάζεται? Η άρση της ενεργειακής απομόνωσης. Εάν και εφόσον τελεσφορήσει αυτή η συμφωνία και προχωρήσουμε πλέον στην υλοποίηση του εγχειρήματος, θα μιλάμε πραγματικά για επί της ουσίας άρση της ενεργειακής απομόνωσης περιφερειάς μας, όχι μόνο της περιφερειάς αλλά και ολόκληρης της χώρας. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι και γεωπολιτικά και στρατηγικά η χώρα μας θα αναβαθμιστεί πάρα πολύ. Γνωρίζεις ότι το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας στηρίζει ενεργά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα με συνολικά 94 εκατομμύρια ευρώ? Γνωρίζεις ότι ήδη έχουν τρέξει και αναμένονται και άλλα ακόμα εξειδικευμένα προγράμματα για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας? Μάθε για την αναβάθμιση της επιχείρησής σου αλλά και τις δυνατότητες για την ίδρυση νέας από τις ιστοσελίδες www.pde.gov.gr/επενδύσεις και www.dytikiellada.gr. Γίνε συμμέτοχος στο σχεδιασμό των προγραμμάτων στήριξης της επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Τι είναι αυτό που κάνει ένα γλυκό ταψιού καλύτερο από ένα άλλο? Το φύλλο φυσικά. Γι' αυτό φροντίζω να είναι Καβαδίας. Πρώτα-πρώτα είναι χειροποίητο. Φτιάχμενο με μεράκι με πατροπαράδοτη συνταγή. Μόνο γι' αυτό? Όχι βέβαια. Το φύλλο Καβαδίας φτιάχνεται με τα αγνότερα υλικά, δεν σπάει και περιέχει περισσότερα φύλλα στο πακέτο γιατί είναι πιο λεπτό. Φύλλο Καβαδίας. Μυστικό επιτυχίας. Αυτό.
αυτές τις γιορτές, τα Yellows φέρνουν περισσότερα Yellows. Γιατί κάθε μέρα 100 τυχεροί κερδίζουν από 10.000 Yellows τη στιγμή, αλλά και ένας μεγάλος τυχερός κερδίζει 500.000 Yellows, κάνοντας απλά τις αγορές τους με κάρτες της Τράπεζας Πειραιός στους συνεργάτες του προγράμματος. Τράπεζα Πειραιός. Για τιμές που θα σπάνε, Market In. Πατατάκια μικρές φάρμες του βουνού 120 γραμμαρίων σε διάφορες γεύσεις, μόνο 59 λεπτά. Σαμπουάν Botanic Therapy της Garnier 400 ml, μόνο 1,89. Conditioner Botanic Therapy της Garnier 200 ml, μόνο 1,59. Και σούπερ τιμή! Σαγκρία μικρές φάρμες του βουνού 750 ml, μόνο 1,50. Και με κάθε αγορά δώρο επιταγής από τα καταστήματα Market In έως 7 πρώτου, ενισχύουμε τη δράση της κυβωτού του κόσμου. Market In, μέσα στην κρίση είναι η λύση. Όλοι εμείς τα Marketing σας ευχόμαστε καλή χρονιά. Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12, στο Αγρίνιο. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή. Η εταιρεία Καλλέργης Μηχανήματα και το προσωπικό της σας εύχονται χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το νέο έτος. Τη σκαρώνη, η Χιονάτη με τον Πινόκιο και τη Ραπουνζέλ. Τι ετοιμάζει η κόκκινη σκουφίτσα με τον μικρό πρίγκιπα και τον κοντορεβιθούλη. Ποιον περιμένει ο Άγιος Βασίλης. Τι ψάχνουν άραγε στη χώρα που τίποτα δεν πάει χαμένο. Πρέπει να τους βοηθήσεις να το βρουν. Πάρκο των Χριστουγέννων στα Υψηλά Αλόνια, στο Αίγιο. Από 12 Δεκεμβρίου έως 5 Ιανουαρίου με δωρεάν είσοδο. Ένα χριστουγεννιάτικο παραμύθι ή μάλλον. Βρες αυτό που ψάχνεις στη χώρα που τίποτα δεν πάει χαμένο. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Λεπάντο. Συνεχίζεται στις 8 Ιανουαρίου στην Πάτρα η δίκη για τη δολοφονία Μπακαρί Χέντερσον στη Ζάκυνθο σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο. Σε δεύτερο βαθμό θα εκδικαστεί η υπόθεση της δολοφονίας του Μπακάρι Χέντερσον. Η πολύκροτη υπόθεση που απασχόλησε το Πανελλήνιο θα εξεταστεί ξανά την επόμενη Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου του 2020, στο μεικτό εφετείο Πατρών. Η υπόθεση της δολοφονίας του Αμερικανού τουρίστα στον Λαγανά της Ζακύνθου θα εξεταστεί σε δεύτερο βαθμό μετά την έφεση που άσκησαν κατά της πρωτόδικης απόφασης οι δικηγόροι της οικογένειας του άτυχου νεαρού, η οποία έγινε δεκτή από τον εισαγγελέα εφετών Γιώργο Μπισμπίκη. Η έφεση ασκήθηκε εναντίον της πρωτόδικης απόφασης για ανθρωποκτονία από πρόθεση εναντίον των 6 εκ των 9 κατηγορουμένων και εναντίον του μοναδικού Έλληνα για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία από πρόθεση. Οι γονείς του άτυχου Αμερικάνου ήταν απογοητευμένοι με τις ποινές που αποφάσισε πρωτόδικα το δικαστήριο. Μάλιστα, η μητέρα του, μιλώντας τότε στους δημοσιογράφους, είχε αναφέρει: «Αν κάτι τέτοιο συνέβαινε στην Αμερική, θα ήταν άλλο το αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας άνθρωπος δολοφονήθηκε. Τον πέταξαν και τον χτυπούσαν σαν σκυλί. Γύρισαν πίσω χωρίς τύψεις για αυτό που προκάλεσαν. Δεν υπάρχουν τύψεις για τη χαμένη ζωή του παιδιού μου. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την απόφαση. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι δικαιοσύνη για μια δολοφονία. Σκότωσαν έναν άνθρωπο με άγριο τρόπο», είπε τότε και ξέσπασε σε κλάματα. Την πρώτη φορά που ήρθαν στην Ελλάδα, οι γονείς του Μπακάρι πήραν μαζί τους το παιδί τους μέσα σε ένα φέρετρο. Στην αγόρευσή μου ζήτησα αυτή τη φορά να φύγουν έχοντας τη δικαίωσή του. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Είναι μια απόφαση που συγκλώνησε την οικογένεια, γιατί ουσιαστικά οι ποινές δεν είναι ανάλογες για ένα τόσο βίαιο έγκλημα που διεπράχθη. Θα ζητήσουμε με αίτηση την άσκηση εφέσεως από την εισαγγελία, έτσι ώστε πραγματικά να αποδώσουμε δικαιοσύνη. Σεβόμαστε τη δικαιοσύνη, αλλά θα εξαντλήσουμε όλα τα μέσα για να αποδοθεί αυτό που πρέπει στον κάθε κατηγορούμενο», είχε δηλώσει εκείνη την ημέρα που είχε ληφθεί η απόφαση από την πρώτη δίκη ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Ανδρέας Πάτσης. Δουλειά για μια καλύτερη χρονιά, δήλωσε και σήμερα σε χαλαρή συζήτηση που είχε με τους δημοσιογράφους ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Νεκτάριος Φαρμάκης.
Συζήτηση σε πιο χαλαρό κλίμα λόγω και των εορτών, πέρα από τα ζητήματα που απασχολούν την περιφέρεια, αλλά με αναφορές στους στόχους της νέας αρχής, είχαν σήμερα οι δημοσιογράφοι της Πάτρας και της Περιφέρειας με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη. Να είναι μια χρονιά καλύτερη από την προηγούμενη, ευχήθηκε ο κ. Φαρμάκης, κάτι που θα γίνει με πολλή δουλειά για το συμφέρον των πολιτών και της νέας γενιάς, όπως είπε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων. Θεωρώ ότι το 2020, εκτός από ένα έτος πρόκληση, θέλουμε να πιστεύουμε και ελπίζουμε και ευχόμαστε πραγματικά να είναι η πρώτη χρονιά που θα πούμε κάθε φέτος και καλύτερα, σε αντίθεση στις μέχρι τώρα χρονιές που λέγαμε κάθε πέρσι και καλύτερα. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να αντιληφθούμε ο καθένας και περισσότερο εμείς που έχουμε θέση ευθύνης, την ευθύνη ακριβώς που έχουμε απέναντι στους πολίτες που προσδοκούν τόσο από εμάς και κυρίως στις γενιές που έρχονται, στις γενιές που δεν φταίνε για τίποτα, στις γενιές που σε κάθε περίπτωση αυτό που εμείς θέλουμε και έχουμε ευθύνη να κάνουμε είναι να ζήσουν καλύτερα από εμάς. Για να γίνει όλο αυτό θα πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας καλά. Και για να κάνουμε τη δουλειά μας καλά θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ και πάρα πολύ γρήγορα. Θα πω ότι το προσωπικό μου στοίχημα είναι να μην σταματήσω να δουλεύω ούτε λεπτό για το συμφέρον των πολιτών της Δυτικής Ελλάδας. Και αν θέλουμε να είμαστε εντάξει και σε αυτά που έχουμε πει και προεκλογικά, θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά αλλάζοντας ταχύτητες. Η ταχύτητα είναι αυτό που έλειπε στην περιφερειά μας όλα αυτά τα χρόνια και σε αυτό θέλουμε να κάνουμε την διαφορά. Η συζήτηση έκλεισε με ευχές για τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, αφού επιτελούν σημαντικό ρόλο υπό δύσκολες συνθήκες για την ενημέρωση των πολιτών. Συνεχίζουμε ξανά με την περιφέρεια. Θα καλησπερίσω τη συνάδελφο Βάσο Βίτα. Βάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για να δούμε το ρεπορτάζ σχετικά με τις τιμές των ακινήτων στο Μεσολόγγι, αλλά και την αύξηση που βλέπουμε στα πολιτήρια. Ναι, έτσι ακριβώς. Το τελευταίο διάστημα, θα έλεγα περίπου τον τελευταίο χρόνο, υπάρχουν πάρα πολλά ακίνητα προς πώληση στο Μεσολόγγι. Ήταν σαν να ήταν μια ξαφνική έξαρση πωλήσεων, αν θα μπορούσα να το πω έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά πολιτήρια διαμερισμάτων, μονοκατοικιών, κυρίως γενικότερα σπιτιών, αλλά και εκτάσεων έτσι, οικοπαίδων και κτημάτων, ελαιοστασίων κλπ. Είναι λίγο μάλλον περίεργο αυτό πως αυτή η άνοδος, η αύξηση των πωλήσεων προέκυψε μετά την κρίση. Δηλαδή από το 2009 μέχρι και το 2018, στα μέσα του 18 και προς το τέλος περίπου, δεν υπήρχε έτσι ιδιαίτερη επιθυμία από ιδιοκτήτες να πουλήσουν το ακίνητό τους. Αυτό προέκυψε μέσα στο 2019 περίπου. Mm-hmm. Οι τιμές είναι αρκετά υψηλές, ζητούν αρκετά χρήματα θα λέγαμε για τέτοια εποχή. Δεν υπάρχουν πάρα πολύ ενδιαφερόμενοι αγοραστές, αλλά αυτό βέβαια προκαλεί ας πούμε κατά κάποιο τρόπο απορία και περιέργεια γιατί γίνεται όλο αυτό. Έχει αρχίσει δειλά-δειλά και μια κατασκευαστική διαδικασία κυρίως για ανακαινήσεις σπιτιών, επειδή υπάρχουν αρκετά παλιά σπίτια στο Μεσολόγγι, ανακαινίζονται. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα μεγάλα σπίτια, δηλαδή τριάρια ας πούμε, που κάνουν για οικογένειες, γιατί οι περισσότεροι είχαν φτιάξει γκαρσονιέρες και μικρά διαμερίσματα για τους φοιτητές που υπήρχαν παλιότερα. Και τώρα κάποιοι τα μετατρέπουν σε πιο μεγάλα σπίτια, αλλά αυτό είναι λίγο σε στάδιο πολύ... Mm-hmm. Είναι πολύ λίγα αυτά που μετατρέπονται σε μεγάλα διαμερίσματα. Εκείνος πάντως που έχει αξία να τονίσουμε είναι ότι αρκετά νέα ζευγάρια δεν βρίσκουν κάποιο σπίτι έτσι καινούριο σχετικά και αρκετά μεγάλο για οικογένεια. Υπάρχει πρόβλημα εκεί. Και η διαδικασία πωλήσεων και αγορών βρίσκεται ακόμα σε ένα στάδιο αναζήτησης, θα λέγαμε, κυρίως, γιατί το Μεσολόγγι είχε ένα διαφορετικό χαρακτήρα, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, της γκαρσονιέρας περισσότερο. Βάσο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθείτε το διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε με την αθλητική μας ενημέρωση.
Αρτοπία Στάχη. Τώρα στο 4ο χιλιόμετρο ναυπάκτου αντιρρίου στην Παλαιοπαναγιά. Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής των προϊόντων μας. Εξαιρετική ποιότητα ψωμιού σε όλες τις ποικιλίες. Τυρόπιτες, γλυκίσματα, κουλουράκια, παγωτά, σνακς και άλλα. Κάντε μια στάση και απολαύστε τον υπέροχο καφέ ύλη. Αρτοπία Στάχη στην Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου. Και δύο ακόμη καταστήματα πώλησης των προϊόντων μας στην Ναύπακτο. Αθηνών 9 και Πλατεία Πιά. Όταν η τέχνη αναδεικνύει την ομορφιά σας. Όταν το στυλ συναντά την κομψότητα, Φώτης Κατραούρας. Δημιουργούμε κοσμήματα ξεχωριστά που απελευθερώνουν όλη τη γοητεία σας και σαγηνεύουν τις αισθήσεις. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Ρογκάλας Lift. Νούμερο 1 σε ανελκυστήρες σκάλας με πλατφόρμα ή καρέκλα. Ανακαλύψτε μια τεράστια γκάμα για ευθείες σκάλες ή σκάλες με στροφές. Ρογκάλας Lift. Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες. Χαρείτε υψηλή αισθητική, τεχνογνωσία, ποιότητα και ασφάλεια. Δίπλα σας με οργανωμένο σέρβις, ανεξάντλητη γκάμα ανταλλακτικών και πανελλαδική κάλυψη. Τερψιθέας 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-438-225. Ρογκάλας Lift. Ο κόσμος μας χωρίς εμπόδια. Για ποιότητα, γεύση, εγγύηση. Ένα είναι το όνομα. Δούρος. Εργοστάσιο επεξεργασίας και τυποποίησης κρεάτων. Ντόπια, φρέσκα κρέατα, κατευθείαν από τη σύγχρονη μονάδα μας. Βρείτε στο κατάστημά μας καθημερινά εκλεκτά τυριά και αλαντικά, αλλά και μία ποικιλία από κάθε είδους κρεατικό. Και φυσικά, φρεσκοκατεψυγμένα ψάρια και λαχανικά. Δούρος από το 1978. Εργοστάσιο επεξεργασίας κρεάτων. Λιγιά Ναυπάκτου, τηλέφωνο 2634-022-900. Κρεοπολείο Δούρος. Πλατεία Πιά, Ναύπακτος. Τηλέφωνο 2634-0-269. Γεύσεις από ρούμελι. Το 1950 η εταιρεία Δομικά Πασίση ΑΕ ξεκινά τη δραστηριότητά της στο χώρο των δομικών υλικών. Σήμερα η εταιρεία Σταθμός αποτελεί πλέον ηγέτη του κλάδου χονδρικής και λιανικής πώλησης, εφοδιάζοντας την ελληνική αγορά με σύγχρονα και ποιοτικά δομικά υλικά. Τα πάντα για τη δόμηση. Εισαγωγή ξυλίας και ραμοσκεπών. Οικοδομικής, βιομηχανικής. Αποκλειστική διάθεση των παραθύρων στέγης Velux. Της νούμερο 1 εταιρείας παγκοσμίως. Κεραμίδια με μοναδική τεχνολογία Smalto, με εγγύηση εφόρου ζωής. Προμήθεια και εφαρμογή σε μονωτικά υλικά. Εξωτερική θερμομόνωση και υγρομόνωση. Προϊόντα σιδήρου. Σίδηρος μπετόν. Αποκλειστική αντιπροσώπευση γυψοσανίδων Knauf. Όλα στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας 25.000 τετραγωνικών μέτρων. Επισκεφτείτε μας στα τρία σημεία. Στην Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, στη Θεμιστοκλή Νόβα, Ναύπακτος, έναντι ξενία και στο Κέντρο Διανομής Πατρών. Δομικά Πασίση ΑΕ. Καινοτομία. Ποιότητα. Εγγύηση. Τι απίθανος καφές είναι αυτός. Καλός. Απίθανος. Πλούσια γεύση, φοβερό καϊμάκι και μυρωδιά. Είναι από το παραδοσιακό καφεκοπτείο Τσουκαλά. Επιλέγουν τους κόκκους από όλο τον κόσμο, φτιάχνουν δικό τους χαρμάνι και τον ψήνουν σε δική τους βιοτεχνία με δική τους συνταγή. Απίθανος ο Τσουκαλάς. Φύγαμε. Παραδοσιακό καφεκοπτείο Τσουκαλάς. Μοναδικό χαρμάνι ελληνικού καφέ. Τραγανή, φρέσκη ξηρή καρπή. Λαχταριστές καραμέλες, είδη ζαχαροπλαστικής και μνημοσύνου. Μεγάλη ποικιλία σε βιολογικά προϊόντα, μυρωδάτα μπαχαρικά, βότανα και διαβητικά προϊόντα. Παραδοσιακό καφεκοπτείο Τσουκαλάς. Ιντζέ 14, Ναύπακτος και στο Facebook καφεκοπτείο Τσουκαλάς. Τσουκαλάς, εδώ ο καφές είναι η ιεροτελεστία. Ψάχνετε κάτι ιδιαίτερο σε πλακάκια και είδη υγιεινής? Ντερτινής.
πλακάκια και είδη υγιεινής με ιδιαίτερες προτάσεις και εκπληκτικές προσφορές. Πλούσια γκάμα σε πλακάκια μεγάλων διαστάσεων. Ενεργειακές λύσεις θέρμανσης με σύγχρονα συστήματα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης. Ντερτινής. Πλακάκια είδη υγιεινής, θέρμανση Ντερτινής. Υψηλή ποιότητα, απόδοση και εγγύηση στις καλύτερες τιμές. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 στην Πάτρα. Συνεχίζουμε με την αθλητική μας ενημέρωση. Προκόπη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλέξανδρε, καλησπέρα και στους φίλους του Λεφεάτρε. Ξεκινάμε φυσικά μετά από το ποδοσφαίρου και την Παναχαϊκή, η οποία δεν τα κατάφερε να μπει με το δεξί στο 2020. Ήρθε η ισοπαλία στον γήπεδο της Αγίας, μια αντίπαλο των Παθενιά Χανίων. Παναχαϊκή, η οποία προηγήθηκε δύο φορές, ισοφαρίστηκε σε άριθμες και παρότι στο τέλος είχε την περιοχή, είχε τις ευκαιρίες, είχε κάποιες ευκαιρίες, δεν κατάφερε να πετύχει τον γκολ. Έτσι στο 2-2 παραμένει στην 7η θέση βαθμολογίας πατρινή ομάδα και σίγουρα χρειάζεται πάρα πολύ ενίσχυση εν ώψη της συνέχειας. Σε αυτό το σημείο να δούμε λίγο το βίντεο με τα 4 γκολ στο παιχνίδι, το οποίο στιγματίστηκε από δύο διακοπές έτσι, από τις προβολές που έπεσαν δύο φορές και περίπου χρειάστηκαν από 15-20 λεπτά προκειμένου να επανέλθει το ρεβαλιό. Πάμε να δούμε τα γκολ και μετά για τη συνέντευξη τύπου. Εκεί που επιλέγει περισσότερο να παίζει από εκεί, πρέπει να βγάλει μια σέντρα. Ένα σουτ που γίνεται στην κίνηση. Η μπάλα θα φύγει έξω στο 16. Φάει την μπάλα στα δίχτυα. Έχει ανοίξει το σκόρ η Παναχαϊκή την ώρα που βλέπαμε το offside. Φαντάζομαι ότι θα το δούμε το 1-0 για την ομάδα της Πάτρας στο πρώτο γκολ του 20. Έτσι, Νίκο. Θα έχουμε την ευκαιρία, φαντάζομαι, σε replay να το δούμε. Θέλω ποδόσφαιρο, απολαμβάνω το ποδόσφαιρο. Ο Ζατσίδης εκτέλεσε δεύτερο δοκάρι, Λουκίνας εδώ. Να το 1-1. Το 1-1 το γκολ στο 32 για τον Πλατανιά. Είπαμε ότι ζωντάνεψε το παιχνίδι. Γιώργος Κωστίκος είναι ο σκόρερ. Λέγαμε για το γιο του Γιώργου Κωστίκου. Κατάει, βρίσκει στήριγμα στον Παπατόλιο. Ωραία η πάσα του, η κεφαλιά και η μπάλα στα δίχτυα. Στο 39 η Παναχαϊκή με τον Μαυρία, με αυτή την υπέροχη κεφαλιά, κάνει το 2-1 και ξαναβάζει μπροστά την γηπεδούχο ομάδα στο σκορ. Πολύ ωραία ασίστ, εξαιρετική και κεφαλιά. Φαρτσογιαννόπουλος η σέντρα, δύσκολα ο Τζόγλου, περισσότερο έστρωσε την μπάλα, ένα σουτ, την μπάλα στα δίχτυα. Απίστευτο. 2-2, φοβερό γκολ για τον Πλατανιά, λάθος, τραγικό λάθος από τον Τζόγλου, όλοι γίνονται ένα εδώ στο μπάκ. Αυτά ήταν τα γκολ, Προκόπη. Ωραία, συνεχίζουμε λοιπόν. Συνέντευξη τύπου εκεί που στάθηκε ο κύριος Μακρύβης, ο ντεμπούτο του σήμερα στον πάγκο της Παναχαϊκής, ήταν ότι η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση και θεώρησε το αποτέλεσμα ότι είναι άδικο. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είπε. Εντάξει, σίγουρα δεν μας αφήνει καλοποιημένους στο αποτέλεσμα. Στην ομάδα 7 μέρες δεν έχω όμως κανένα παράπονο από το δουλειά. Προσπάθησα, θεωρώ ότι είμαστε καλύτερα από την Παρενή. Και στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο δημιουργήσαμε τις προποθέσεις για περισσότερα γκολ. Είναι καλύτερα από την Παρενή. Συγκροτημένη, ξέρει τι θέλει. Θα θεωρώ ότι το αποτέλεσμα είναι άδικο. Εντάξει, στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει δικαιοσύνη, στο τεστ της ζωής. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Υπάρχει πάρα πολύ δρόμο. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η ομάδα έχει τον κατάλληλο διαβελτίωση. Θέλω να μην ειλικρινήσω ότι σίγουρα σε κάποια φάση ήθελα να βοηθήσω περισσότερο την ομάδα, αλλά δεν μπορούσα. Γιατί θεωρώ ότι χρειαζόμαστε περισσότερες επιλογές. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν τουλάχιστον τις προσφέρειες. Πρώτης επιλογής, θα φωτίσουν την Παναχαϊκή να ανεβάσει επίπεδο. Αυτά και από τον προπονητή της Παναχαϊκής. Λοιπόν, αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε να δούμε λοιπόν τα του μπάσκετ. Υπάρχει δράση αύριο κανονικά και στην Basket League με τον Προμηθέα στις 6 παραδέα, στο Τόφαλος. Θα παίξει με τη Λάρισα, είναι πρεμιέρα β' γύρου.
και φυσικά το μάτς ξεχωρίζει και λέω του Ντεμπούντου που θα κάνει το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, τον Βαγγέλη Μάντζερ, ο οποίος έχει προπονηθεί από την Τετάρτη, είναι στην αποστολή και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για τους φίλους Προμηθέα αύριο το απόγευμα να βαφτούν στο Τόφαλο και να στηρίξουν την ομάδα του Μάκη Γιατρά. Ζητούμενο φυσικά δεν είναι κάτι άλλο από τη νίκη, προκειμένου η ομάδα να παραμείνει και στην δεύτερη θέση βαθμολογίας, αλλά και να πάει με τον καλύτερο δυνατό, την καλύτερη δυνατή ψυχολογία ενώπιση του αγώνα της Τρίτης στην Μπρέσια με την ομόνια ομάδα για το Euro Cup. Στην Α2 μπάσκετ τώρα ο Απόλλωνας θα παίξει αύριο στις 5 εκτός με τη Δάφνη Δαφνίου. Στόχος και εδώ για τον Κώστα Δελέγκο είναι να πάρει την νίκη ομάδα του. Ο Κώστας Δελέγκος, με εξαίρεση τον Αντώνη Σκλίβα, έχει όλους τους υπόλοιπους στη διάθεσή του. Καλή ψυχολογία, ομάδα ξεκουραστή, έχει γεμίσει και μπαταρίες από την διακοπή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και θέλει να πάρει και αυτή το διπλό προκειμένου να παραμείνει ψηλά στη βαθμολογία. Αλέξανδρε. Προκόπη, να σε ευχαριστήσω. Ακολουθούν τα νέα για τον αυριανό καιρό. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Λεπάντο. Ευχαριστούμε που και σήμερα επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Γεια σας.